Περπατώ, περπατώ, εις ο δάσος. Ο ταραλικός δεν είναι εδώ. Και που λες, Μπεθέρα. Παίρνω μια βαθιά ανάση και λέω, πάμε, Μαργαρίτες, συνεχίζουμε. Όλα είναι ωραία δοκιμασία, θα μαγειρέψουμε. Τραγουδάμε στο δρόμο, περπατώ, περπατώ, ψάχνουμε τον Λύκο μέσα στο δάσος. Έχω τη Μαργαρίτα από δίπλα, παραπονιέται. Εγώ θέλω να τη ζήσω πάρα πολύ αυτήν την ομαδική, θέλω πάρα πολύ να τη χαρώ. Οπότε είμαι ένα πάρα πολύ όμορφο mood. Μέχρι που ξεκινάμε να φορτώνουμε και να ανεβαίνουμε την άλλη φορά. Σοφίμια είμαστε. Ούτε 10 χιλιόμετρα δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε, ντρέπομαι. Ωραία η μαγειρική στο μάτι. Ναι, ναι. Με το backpack και τα τηγάνια να βαράνε πίσω μου και νόμιζα ότι περνάει ένα κοπάδι από μοσχάρια και πρόβατα εδώ πέρα από κάτω. Απολαύστε τη φύση. Ομάδαρα, πάμε! Πάμε, ρε. Εγώ να πάω κάνω μια πορεία. Καμπάνες ακούω, κατσίκια δεν βλέπω. Θυμίζει άλλες εποχές, ωραία είναι. Εμείς έχουμε και ένα τις απόκριες κάνουν παρέλαση με κουδούνες σε ένα χωριό στη Μυτιλίνη. Και πήγαινε και ήταν ωραία τα, που τα ακούγαμε. Πω, πω, φαντάζομαι αυτούς τους ανθρώπους πόσο σπαστικό είναι στα αυτιά τους που περνάνε τις κουδούνες. Εγώ εδώ δύο κατσαρουλάκια είχα και μου σπάσαν τα νεύρα, ήθελα να τα ξεριζώσω, να τα πετάξω στο χωράφι για να τελειώνουμε. Παύλο, προχώρα! Αργή! Καλησπέρα! Γεια σας, από εδώ να αλλάξουμε χέρι. Περπατάμε, περπατάμε και έχει και ανηφόρα. Κάνουμε τα πρώτα 500 μέτρα τουλάχιστον και δεν φαίνεται τίποτα ακόμα. Στους κάμπους, στους αγρούς. Αυτοί το έχουν πάρει τρέχοντας. Το έχουν πάρει τρέχοντας, ναι, γιατί όσο πιο γρήγορα το κάνεις, οπα, κάτω. Τόσο πιο εύκολο είναι. Θες βοήθεια με τίποτα. Μετά από 5 χιλιόμετρα, να ρωτάς, θα με θέλω βοήθεια. Σε ρώτησα και πριν, μου είπες όχι. Μου έχουν ανάψει τα λαμπάκια, είμαι εδώ πέρα και νιώθω ότι θα εκραγεί το κεφάλι μου, ότι θα σας δώσω μια κλωτσιά και θα τους πω, πάει το MasterChef και όλοι σας να πάτε για μου κυβούρτατε και να φύγω. Δεν ξέρω και τον δρόμο με τα πόδια να πάω σπίτι μου. Πραγματικά, μπράβο στη Μαρίνα. Δηλαδή, ξέραμε ότι έχει θέμα με το γόνατο, ψιλοκούτσενε. Είχε χτυπήσει όντως άσχημα, δεν το ανέφερε στιγμή και πραγματικά μπράβο της γιατί ήταν, λες και δεν έχει πάθει τίποτα. Δηλαδή και βοήθησε και στο κουβάλιμα με τα πάντα και πραγματικά μπράβο της. Τι έγινε, παιδιά? Εσάς περιμένουμε, φίλε. Ευχαριστήκατε. Πάμε, πάμε, τελειώνουμε, κοντεύουμε. Αλέξανδρα, μα θες φέρε και το δικό σου να το κουβαλήσουμε, αδερφέ. Αχνοφαίνεται η κουζίνα. Η ανάβαση είναι λίγο σαν την πορεία στο Μάστερ. Ξέρεις, έλα ένα βήμα ακόμα, ένα βήμα ακόμα. Πάμε στους 6 και βλέπουμε. Πάμε στους 8 και βλέπουμε. Οπα! Μας έπεσε. Φοχείς. Σίγουρα. Σιγά. Σιγά. Σιγά, σιγά. Φτάνουμε μετά από πολλή ώρα πάνω και βλέπω ότι κάτι μάτια πολύ περίεργα. Λέω εδώ θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Ωραία. Αυτά είναι τα σκεύη που έχουμε. Τι ωραία. Ωραίος χώρος. Απλά. Τίγκα στο πράσινο, φρέσκο αεράκι. Να παίρνουν οξυγόνο τα πνευμόνια που έχουμε και καιρό να βγούμε όξο. Και πραγματικά ξεκινάω τη δοκιμασία αυτή με τις καλύτερες προϋποθέσεις και πολύ όρεξη. Το καταφέραμε. Συνθήκες κάμπινγκ, συνθήκες επιβίωσης. Τα αγαπημένα μου, να ξέρετε. Άσε με σε ένα δάσος με μία σκηνή, έναν αναπτήρα και ένα μαχαίρι και θα επιβιώσω εγώ. Θα βρω τον τρόπο μου. Η αλήθεια είναι, είναι ωραία εμπειρία, αλλά μετά έχεις και να μαγειρέψεις. Δεν είναι ότι θα γελάσεις λίγο, θα ανέβεις 10 χιλιόμετρα και μετά θα πεις «Α, τελείωσε εξάπλα». Ωραίες εμπειρίες ζούμε. Πάντα σε μένα μου άρεσε. Αρκεί να μην ευρίαζε λίγο. Πού τσέλνει η Μαρίνα. Ή. Μαρίνα. Ναι, τώρα το σημείς. Πώς ήταν η ανάβαση ως εδώ. Ειδικός λόγος μαγείρων σας κάναμε. Μπράβο. Όπως είπε ο κύριος Κοντιζάς, είπα μαγειρεύουμε. Όλα τα άλλα δεν είναι. Τέλος.